δυναμικά στη μεγάλη πτωτική περίοδο του καλοκαιριού. Ήδη έχουμε διανύσει μία εβδομάδα. Αυτό που έχουμε αποκομίσει είναι ότι οι καταναλωτές προσπαθούν να διερευνήσουν την αγορά. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν ανάγκες, πρέπει να καλύψουν ανάγκες τα νοικοκυριά. Εμείς εξ αρχής έχουμε πει ότι με δυναμικό τρόπο έχουμε ξεκινήσει αυτή την εκπτωτική περίοδο. Ελπίζομαι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι καταναλωτές να καλύπτουν και τις ανάγκες τους, να προβαίνουν σε αγορές. Η αγορά τους καλεί, έχει μεγάλες εκπτώσεις και ελπίζομαι ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία. Η Κυριακή αυτή ήταν μια προαιρετικά. Κάποιες επιχειρήσεις άνοιξαν και στην αγορά του Ηρακλείου αλλά και σε όλες τις αγορές της Κρήτης. Ο καύσωνας και άλλοι παράγοντες δεν έδωσαν δυναμική αυτή την Κυριακή. Ελπίζομαι όμως ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Ο τουρισμός, παρότι έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε, αλλά παρόλα αυτά ελπίζουμε ότι και αυτός θα βοηθήσει, θα συνδράμει. Ελπίζομαι ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και ένα καλό αποτέλεσμα. Ο καταναλωτής δίνει βάρος περισσότερο σε διαδικτυακές αγορές, δηλαδή ανεβαίνει ένα ποσοστό αγορών μέσα στη διαδικτύου. Αυτό το έχουμε εντοπίσει, ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει αλλάξει λίγο και τα δεδομένα του λιανικού εμπορίου. Το έχουμε εντοπίσει. Είναι μια πραγματικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή και το λιανικό εμπόριο προσπαθεί τα καινούργια δεδομένα μέσα από μελέτες και από άλλα πράγματα να προσδώσουμε σε αγορές μια άλλη δυναμική στην τεχνολογία και σε άλλα δεδομένα. Αυτό το προχωράμε και το τρέχουμε. Έχουν πάρει ένα κομμάτι του εμπορίου, του λιανικού εμπορίου, αλλά παρ' όλα αυτά το μεγάλο κομμάτι είναι αυτή η επαφή των αγορών με τους καταναλωτές. Γνωρίζομαι ότι η ρευστότητα στην κοινωνία για πολλούς παράγοντες είναι χαμηλή, αλλά επειδή πρέπει να καλυφθούν και ανάγκες, ελπίζουμε ότι σε αυτήν την καλή συνεργασία των αγορών που καλούν τους καταναλωτές, είναι πολύ δυναμική η εκπτωτική αυτή περίοδος και καλούμε τους καταναλωτές, στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.